Σήμερα χάσατε 3-2. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα μέσα στην ομάδα ή θεωρείς ότι με το να γίνονται πολλές αλλαγές στη διάρκεια των setup στο roster μέσα ακόμα δεν έχετε βρει το ρυθμό σας και είναι αναπόφευκτες οι ήττες? Όχι, δεν έχει καμίσει ρυθμό κάποιο πρόβλημα στην ομάδα, τίποτα. Είναι κάποιες αλλαγές που μας έχει πει και ο coach ότι θα γίνονται για να βρούμε ο καθένας το ρόλο του, να δούμε πώς είμαστε σε καταστάσεις όταν είμαστε κρύοι από τον πάγκο, όταν είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Να τα δούμε όλα αυτά θέλουμε. Να κάνουμε κάποιες σωστές τακτικές που χρειαζόμαστε, που έχουμε πει, 2-3 πραγματάκια. Και αυτά προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά οι αλλαγές και όλα αυτά. Για αυτόν τον λόγο, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο καλό. Έχεις ξεκινήσει από την εθνική με τις εθνικές παιδών και εφήβων που είχαν αρκετές επιτυχίες. Πιστεύεις ότι θα μπορέσετε και με την, τώρα που είστε και στην εθνική ανδρών να κάνετε κάτι παρόμοιο? Ναι, σίγουρα. Εμείς οι νέοι, ειδικά, αλλά και οι παλιότεροι νέοι, το θέλουμε πάρα πολύ αυτό. Να ξαναρχίσει η εθνική να βρίσκεται και στα ευρωπαϊκά και στο παγκόσμιο και όπου μπορεί να βρίσκεται και να αποκτήσει πνεύμα νικητή. Γι' αυτό το πράγμα παίζουμε. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο φιλικά το έχουμε δείξει, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα. Όπως ξέρουμε, γιατί και εμείς θέλουμε να προπονήσουμε μαζί, δεν έχουμε κάνει καν ακόμα. Ο Τζούρις δεν έχει έρθει να κάνει καν προπόνηση. Τώρα έχει έρθει το παιδί και ξεκουράζεται, γιατί είναι από το ταξίδι. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά πρέπει να αποκτήσουμε νοοτροπία νικητή και να πρέπει να θέλουμε συνέχεια να κερδίσουμε.